θα πέψει των σημαντικότερων όρων εναντίον του Αντιχρίστου. Δεν θα πολεμήσει ο Αντίχριστος με τους δικούς του, θα πολεμήσει με το στρατόπεδο το οποίο είναι απέναντί του. Το στρατόπεδο αυτό είναι το στρατόπεδο των χριστιανών, οι οποίοι ακολουθούν τον Χριστό. Δι' αυτόν τον λόγο να έχουμε υπόψη ότι τούτο το έθνος, στο οποίο υψιώσουμε να βρισκόμεθα και γεννήθημε και ανετράφουμε και εγκαλουχίσουμε, μετανάμεθα τον χριστιανισμό. Από αυτό το έθνος θα διεξαρθεί μεγαλύτερα πάλι εναντίον του διαβόλου. Σκοπός τώρα του διαβόλου, σκοπός του Αντιχρίστου. Και αν θέλουμε να καταστρέψουμε ένα έθνος, το πρώτο το οποίο θα έχουμε ως στόχο καταστροφής θα είναι η γλώσσα και η ιστορία του έθνους αυτού. Αυτό το επέτυχαν είναι. Αυτοί δε οι οποίοι επιτυχάνουν αυτά τα μεγάλα κακουργήματα εναντίον του έθνους ονομάζονται οπαδοί της νέας εποχής. Θα το προσέξουμε τούτο το οποίο σας αναφέρω τώρα, διότι θα τα δούμε στη συνέχεια των κηρυγμάτων τα οποία θα έχουν. Διερχόμεθα μία εποχή η οποία ονομάζεται εποχή του υδροχώου. Εκείνοι οι οποίοι μελετούν ορισμένα βιβλία ή περιοδικά και περισσότερο εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται με τις αστρολογίες αυτοί λέγουν ότι εισήλθεν ο κόσμος, λέγουν, στην εποχή του υδροχώου. Τι είναι αυτός ο υδροχώος για να τον καταλάβουμε? Παρουσιάζεται ένα σύμβολο το οποίο έχει κάποιος ο οποίος κερνά νερό. Αυτός ονομάζεται υδροχώος, εκείνος ο οποίος σερβίρει νερό. Λέγουν ότι τούτη εποχή είναι εποχή του υδροχώου και ο υδροχώος αυτός φέρει το τέλος του κόσμου. Εις αυτόν τον κόσμο του υδροχώου βασιλεύει ένα όνομα το οποίο είναι τώρα αυτή τη στιγμή πολύ ακουστό στην συνείδηση του καθενός. Εάν προσέξετε αυτούς τους πολιτικούς θα τους δείτε ότι ομιλούν και στην ομιλία των αναφέρουν νέα εποχή. Αυτή η νέα εποχή όμως είναι η καταστροφή πλέον του κόσμου. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο της νέας εποχής επικρατούν ορισμένα άλλα σημεία. Μεταξύ αυτών των σημείων είναι ο λεγόμενος αποκρυφισμός. Σας τα λέγω και θα προσπαθήσω να σας τα πω απλά για να μπουν μέσα στην συνείδησή μας, διότι αν δεν τα καταλάβουμε θα πέσουμε όπως πέφτει ο στρατιώτης μέσα στα νύχια του εχθρού. Και πρέπει να προσέξετε, είναι ίσως το πλέον σημαντικό σημείο των κηρυγμάτων τα οποία κάνουν. Θα προσέξετε ιδιαίτερα, διότι ο στόχος δεν είναι εναντίον σας, αλλά εναντίον των παιδιών σας. Ο στόχος του Αντιχρίστου στρέφεται εναντίον της νεότητος. Και θα δούμε ορισμένα σημεία στην συνέχεια και να δείτε ότι εργάζεται ήδη και ο κόσμος κοιμάται. Βρίσκεται σε έναν ύπνο αδιαφορίας ή αγνίας. Άγνοια λέγει, σκοτώνει τον άνθρωπο η άγνοια. Δεν ξέρει, δεν γνωρίζω, λέγει, δεν το ξέρα. Δεν το ήξερε, αλλά έπρεπε, όχι, δεν το γνωρίζει. Επί παραδείγματι, αυτή τη στιγμή μου έρχονται
παιδιά μου τα περιμένα και λέγουνε πήγα στον τάδε μάθημα. Γιατί έπήγε στον μάθημα? Επήγα, λέει, για να μου πείσει τα μάτια. Μα είναι δυνατόν ο διάβολος να διώχει το διάβολο? Είναι δυνατόν ποτέ όταν κάποιος διστέλει ένα σπίτι και είναι μέσα ήδη και το διστέλει και μπει ακόμη ένα διστής μέσα να διώξει ο ένας τον άλλο, θα διστέλουν και οι δυο. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί από εδώ και πέρα. Όχι όπου μας πουν να τρέχουν. Ήρθε σήμερα το πρωί μια άλλη περίπτωση. Έφυγα, λέγει, και πήγα στα Καλύβια. Στα Καλύβια γιατί πήγες? Διότι εκεί είναι ο πατήρ Βασίλειος, λέγει, και με σταυρώνει. Περίεργα πράγματα. Ο πατήρ Βασίλειος δεν είναι καν πατήρ, ούτε καν κληρικός. Εφόρεσε τα άσπρα καταχρηστικός και πλανεί τον κόσμο και επαληθεύει εκείνον το οποίο είπε ο Κύριος. Προσέχετε, λέγει, στους τελευταίους καιρούς θα σας φωνάζουν ότι εδώ είναι ο Χριστός και εδώ είναι ο Χριστός. Μη πορευτείτε ο πίσω αυτός. Εκεί που θα είμαι εγώ, λέγει, θα είναι φανερό εκεί που θα βρίσκομαι. Δεν μπορείς να τρέχεις από εδώ και να πηγαίνεις επειδή σου είπαν ότι αυτός είναι ένας ο οποίος σταυρώνει. Αλλά τη στιγμή που σταυρώνει, ποιον καλεί? Εδώ είναι το θέμα. Ποιον επικαλείται? Επικαλείται τον Χριστό ή επικαλείται τον τρισκατάρα, τον οποίο σου τον φορτώνει, γιατί να φύγεις σε κουρασμένος, τέρκεις κουρασμένος? Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε, αδελφοί μου. Και τούτα τα οποία λέγουμε αυτή τη στιγμή είναι πράγματα που πρέπει να τα βάλουμε πολύ καλά με τη ψυχή μας. Αποκρυπισμός, λοιπόν, νέα εποχή, είπαμε, είναι το όπλο του Αντιχρίστου στις ημέρες που διαρκούν. Είναι το σύνθημα το οποίο έδωσε. Νέα εποχή, δηλαδή εποχή του Αντιχρίστου. Μέσα σε αυτήν την νέα εποχή υπάρχει η λέξη αποκρυφισμός. Αποκρυφισμός τι είναι τώρα? Αποκρυφισμός σημαίνει απλά, χωρίς τίποτε να το σκεπάζει, τούτο. Αποκρυφισμός σημαίνει κάτι κρυμμένο ή καλυμμένο μακριά από την θέα του κόσμου. Να μην το δει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει αποκρυφισμός. Τούτος ο αποκρυφισμός δυστυχώς επικρατεί στα σήμερα σε αυτά που διερχόμαστε. Μην νομίζετε ότι μπορώ να σας αποκαλύψω το σχέδιό μου, λέει ο Αντίχριστος. Και ο Αντίχριστος έχει έναν από το Θιβέτ, τον οποίο ονομάζεται διδάσκαλο του και φέρει το όνομα Κουλ. Να τον θυμούμεθα και αυτόν, διότι θα τον αναφέρουμε πολλές φορές. Αυτός από το Θιβέτ, δηλαδή από την Κίνα, είναι αντιπρόσωπος του Αντιχρίστου, είναι δημιουργός της νέας εποχής, είναι αυτός ο οποίος κινεί τα νήματα εναντίον της ανθρωπότητος. Και τούτο το οποίο κάνουν εκεί είναι κρυμμένο μυστικό. Μπορεί να το δει ένας άνθρωπος. Γι' αυτό το ονομάζει και αποκρυφισμό. Είναι ένα μυστικό έργο, βαθιά κρυμμένο και χωρίς τυμπανοκρουσίες, χωρίς να γίνεται αντιληπτό, δηλαδή χωρίς να φωνάζει εδώ είμαι, ώστε η ιερά ενέργεια του να μην μπορεί να διοχετευτεί σε λάθος δρόμο ή πριν την κατάλληλη στιγμή. Δηλαδή θα εργάζεται, θα
εργάζεται, θα εργάζεται, θα εργάζεται και σε μια στιγμή θα αποκαλυφθεί όταν ο κόσμος πλέον εχμαλωτιστεί σε αυτήν την παγίδα του Αντιχρίστου. Όσους τρόπους κι αν σας αποκαλύψω, θα είναι πολύ λίγοι μπροστά σε εκείνους τους οποίους σήμερα διενεργεί αυτός ο διδάσκαλος της νέας εποχής. Πριν όμως να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η μόλυνση της ανθρωπότητος, η οποία θα αποκαλύπτεται από ημέρα εις ημέρα, όταν εμείς τη γνωρίζουμε, θα βλέπουμε τα σφαγίδα του διαβόλου. Στόχος, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι μόνο τα παιδιά μας. Εις τους μεγάλους και εις εκείνους οι οποίοι είναι μέσα στην Εκκλησία, δεν θα μπορέσει να επιτράξει. Πλην όμως εκείνο το οποίο παρακολουθούμε είναι ότι τα παιδιά μας δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Οπότε εγκέρδισε σε ένα σημείο τώρα η νέα εγώ. Είναι 13 σημεία τα οποία θα τα δούμε στην συνέχεια ένα κατόπιν του άλλου και θα δούμε ότι μέσα σε αυτά τα 13 σημεία είναι πλεγμένα τα παιδιά μας τα οποία εμείς γεννήσαμε. Τα πράγματα ήδη είναι άσχημα, είναι λυπηρά τα φαινόμενα και όπως πάντοτε κοιτίδα πηγή αυτής της καταστροφής του κόσμου είναι η Αμερική. Από εκεί πηγάζουν όλα τα σχέδια του Αντιχρίστου. Στην Αμερική μην ξεχνάτε ότι κυβερνούν οι Εβραίοι. Την οικονομία της Αμερικής, τα πλέον 9 σημεία εκείνου του κόσμου της Αμερικής, δηλαδή τράπεζες, εφημερίδες, περιοδικά, επιχειρήσεις, όλα τα κυβερνούν οι Εβραίοι μέχρι σημείου που κρατούν και αυτόν τον στρατό της Αμερικής. Ένα παράδειγμα έχω να σας πω ότι την κατάληψη της Κύπρου την διεύθυνε εκείνο το διαβολικό όνομα που ονομάζεται Kissinger, όσοι ενθυμούνται αυτό το όνομα. Αυτός είναι καθαρός Εβραίος. Αυτός διεύθυνε όλη την επιχείρηση της εχμαλωσίας της Κύπρου από τους απίστους. Με τη συμμαχία βέβαια των μεγάλων αυτών, οι οποίοι ονομάζονται Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι κλπ. Η Αμερική λοιπόν ευρίσκεται στα πρόθυρα να καταποντήσει ένα έθνος ολόκληρο και να το κατατάξει στην αφοσίωση και στην λατρεία του σατανά. Δεν μας ενδιαφέρει για αυτούς, μας ενδιαφέρει για την Ελλάδα. Δυστυχώς η Ελλάδα, αυτό το έθνος που κατοικούμε, παίρνει όλα τα συνθήματα από την Αμερική. Και ό,τι εμφανιστεί εκεί, όπως είναι η πανούκλα και η μεταδοτική ασθένεια, την άλλη μέρα την παρακολουθούμε να βρίσκεται στα παιδιά μας και να ακολουθούν αυτά τα μονοπάτια του σατανά. Ο Επουράνιος Θεός, ο οποίος κυβερνά τον κόσμο του, αγαπά τούτο το έθνος, το οποίο ονομάζεται Ελλάς. Δεν θα το εγκαταλείψει, δεν θα μας πάρει η απελπισία και θα πούμε ότι θα εξαφανιστούμε.
Ο Θεός αγαπά αυτό το έθνος. Γιατί το αγαπά? Διότι υπάρχουν γόνατα που γονατίζουν, μάτια που δακρύζουν, κόσμος που εξομολογείται, κόσμος που προσεύχεται, που νηστεύει, που αγρυπνεί. Δι' αυτόν τον λόγο θα κρατήσει τούτο το έθνος ο Θεός ως κόρηνο φθαλμού. Πριν όμως εμείς πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι να πολεμήσουμε να φτάσουμε στα σπαγίδα του Αντιχρίστου. Δεν θέλει ο Θεός να μην γνωρίζουμε τα σπαγίδα του διαβόλου για να μην νικηθούμε από τον Σατανά, διότι δεν αγνοούμε τα σχέδιά του, λέει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος. Με την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, με τη μελέτη της Αγίας Γραφής, μπορούμε να γνωρίζουμε και να διακρίνουμε τα σημεία της νέας εποχής στην οποία έρχονται αυτοί να διαδώσουν στον κόσμο. Και πρέπει να μείνουμε μακριά από αυτά τα συνθήματα. Και μπορούμε να προστατεύσουμε πολύ ευκόλως τα παιδιά μας, πριν όμως πρέπει να γνωρίζουμε τους κινδύνους που ακολουθούν καθηκά στην ημέρα. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και μας λέει να αποφεύγουμε ότι είναι ανήθικο και να μένουμε πιστοί σε εκείνο το οποίο είναι καλό. Η αγάπη να είναι ειλικρινής, να μισείτε το κακό και να προσκολάσετε στο καλό. Αυτό λέει ο Θεός. Υπάρχουν όμως σήμερα τα ρεύματα, εκείνα τα οποία τα ακούμε, δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Και τι έγινε, λέει, τι είπε, λέει. Αυτό το ρεύμα ονομάζεται Οικουμενισμός. Είναι ένα από τα φοβερά συνθήματα της νέας εποχής. Και αν προσέξετε, πριν λίγες ημέρες, ο Πάπας της Ρώμης, κρυμμένος πίσω από την προβιά, από το δέρμα του προβάτου, κρυμμένος όπως είναι πάντοτε ύπουλος, κρυμμένος μέσα σε εκείνη την προβιά, μέσα σε εκείνο το δέρμα του προβάτου, είπεν τούτα τα λόγια. Ποιος τα πρόσεξε? Αναγνωρίζουμε, λέγει, ότι οι Ορθόδοξοι έχουν το δίκαιο και πρέπει να τους ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν έφερε όμως για τα πιο κεντρικά σημεία τα οποία έγιναν αιτία να γίνει ο Πάπας της Ρώμης. Σε αυτά δεν αναφέρθηκε. Ποιος κατάλαβε την παγίδα αυτή την οποία είπε ο Πάπας? Κανένα. Απλώς θα ακούσουμε αύριο ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Τι είναι η Καθολική, αδερφοί μου? Δεν ακούσες τον Πάπα ότι ζητά συγγνώμη? Δεν ανεφέρθην όμως ούτε δια το πρωτίον, ούτε δια το αλάθητον, ούτε δια το φιλιόκοβε, το οποίο είναι και το πιο φοβερό σημείο καταπατήσεως του Λόγου του Θεού. Φιλιόκοβε, τι σημαίνει? Είναι εκείνο το οποίο εισήγαγε ο Πάπας μέσα στο σύμβολο της πίστεως. Έρχεται ο κόσμος να βαπτίσει το μωρό. Γίνεται βάπτισης και φτάνουμε στο σημείο και λέω: όσοι είστε μέσα στην Εκκλησία, με ένα σώμα θα ανοίξουμε τη γλώσσα μας και θα απαγγείλουμε τώρα το σύμβολο της πίστεως μας. Εάν είναι 50 άτομα, 3-4 ανοίγουν το στόμα τους. Τα άλλα μένουν και βλέπουν με αγωνία.
Και όμως, αδελφοί μου, το παιδί σου, μόλις το γεννήσεις, πρέπει να του διδάξεις δύο πράγματα. Την προσευχή είναι εκείνη την οποία ο Θεός εδίδαξε και είναι θεοδίδακτος προσευχή. Το Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής. Το δεύτερον είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε σύμβολο της πίστεώς μας. Δηλαδή παρακαταθήκην της πίστεώς μας. Κεντρικό σημείο της πίστεώς μας. Μόνον τούτο, εάν ερωτούσες τον Γεωβά ο οποίος σου χτυπά την πόρτα και του έλεγες πες μου το σύμβολο της πίστεώς σου, μόνο με αυτήν την φράση θα τον έβλεπες να το βάζεις στα πόδια και να φεύγει, διότι δεν μπορεί να δει το σύμβολο της πίστεώς. Μέσα εις ολόκληρο το σύμβολο της πίστεώς μας υπάρχουν όλα τα 24 γράμματα. Λείπει μόνο ένα γράμμα. Θα το προσέξετε. Πάτε το σύμβολο της πίστεως, ερευνάτε το και θα δείτε ότι μέσα το γράμμα ψι δεν υπάρχει. Που σημαίνει ψεύτος. Δεν υπάρχει. Όλα τα γράμματα τα άλλα τα 23 υπάρχουν. Το ψι δεν υπάρχει. Εάν σε αυτό το σημείο μόνο εγνώριζε ο κόσμος ότι πρέπει να το κρατούμε, να το διδάσκουμε στα παιδιά μας, δεν θα είμαι εδώ όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Τα παιδιά θα οδηγεί η νέα εποχή για να μάθουν κάτι άλλο. Να μάθουν να κρεμάνε σκουλαρίκια στα αυτιά, να έχουν τα μαλλιά όπως οι γυναίκες, να ενδύονται όπως οι γυναίκες και τας γυναίκας να τας ενδύει όπως τους άντρες. Αυτή είναι η νέα εποχή. Κάθε κάθε ημέρα τα βλέπουμε μπροστά μας. Δεν γνωρίζει ο κόσμος όμως γιατί γίνεται τούτο. Αυτό είναι όπως ο οδοστρωτήρας ο οποίος πατά την πίσα πάνω στον δρόμο για να δημιουργήσει εκείνη την άσπαρτο για να περνούν έπειτα τα βαριά μηχανήματα από πάνω. Όλα αυτά τα οποία βλέπουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο μια προετοιμασία για να έρθει ο Αντίχριστος. Το λέγουν δε καθαρά οι πατέρες της Εκκλησίας μας ότι όταν θα δείτε λέει τον άντρα και την γυναίκα και δεν θα μπορέσετε να τους ξεχωρίσετε λέει, τότε είναι το τέλος του κόσμου. Τα λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ακούμε κηρύγματα. Ποιος θα λαμβάνει υπόψη. Και δεν είναι μόνο τούτο. Το λυπηρό είναι ότι βλέπεις την μητέρα η οποία εκκλησιάζεται κατεκάς την ημέρα να κρατά το παιδί της αν είναι κοριτσάκι ντυμένο με τα παντελόνια. Να βλέπεις το γιο να τον κρατεί από το χέρι και να έχει τα μαλλιά όπως την γυναίκα. Να είναι δηλαδή ανώμαλο. Φιλιπρεπές παιδί και το καναόν. Μα αυτό γίνεται ο Αντιχρίστος, δεν το ξέρετε. Αδελφοί μου, οι οικουμενιστές χριστιανοί, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι φωνάζουν τώρα, φώναξε ο Πάπας ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Και φωνάζουν οι οικουμενιστές χριστιανοί ότι πρέπει να ενωθούν οι εκκλησίες. Πολύ ευχαρίστω. Με μια διαφορά όμως, πρέπει να πει η αιτία του διαχωρισμού. Δεν μπορεί να υπάρχει η αιτία που διαχωρίστη αυτό το οικοδόμημα της Εκκλησίας και έπειτα εμείς να θέλουμε να ενώσουμε τις Εκκλησίες. Εάν ο Πάπας έρθει και παραδεχτεί ότι τούτα τα οποία έχω είναι όντως λάθος και τα διώχνω, τα αποκηρύττω, τότε θα γίνει και η ένωση της Εκκλησίας. Εάν όμως ο Πάπας κηρύχθη ότι εγώ είμαι ο αλάχτητος που δεν κάνω λάθη, διότι μόνο ο Θεός δεν κάνει λάθη. Εάν εγώ κηρύχθη ότι στο σύμφωνο της πίστεως
όπου αναφέρεται και στην Αγία Γραφή και εις το Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Ο Πάπας τι λέει? Και εις το Πνεύμα το Άγιον λέει το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόμενο. Και τι γίνεται? Δεν είναι μία αρχή έπειτα εις την Αγία Τριάδα. Γίνονται δύο αρχές εις την Αγία Τριάδα. Οπότε διαχωρίζει την Αγία Τριάδα. Χωρίζει αυτό το αχώριστο, το ενωμένο, το ένα, το οποίο είναι τρία και όμως είναι ένα. Το μυστήριο της Αγίας Τριάδος το χωρίζει ο Πάπας και καταπατεί την Αγία Γραφή. Εγένοντο δε μάχες φοβερές μέχρι διαχωρισμού της Εκκλησίας δι' αυτό το λεγόμενο φιλιόχβε. Φίλιο σημαίνει Υιός, κβε σημαίνει και. Και στο Πνεύμα το Άγιον το εκ του Πατρός και του Υιού φίλιο κβε εκπορευόμενο, φιλιόκοβε. Και έμεινε αυτό το φιλιόκοβε, το οποίο πρέπει να το προσέχετε όταν το ακούετε, να ξέρετε τι σημαίνει. Να μην έχουμε άγνοια της πίστεως μας. Διότι με αυτή την άγνοια ο διάβολος θα έρθει να πιάσει τις ψυχές. Αυτή οι λεγόμενοι σήμερα χριστιανοί έχουν ένα λάθος. Δεν καταλαβαίνουν και δεν μπορούν να ξεχωρίσουν το καλό από το κακό. Αν ξεχωρίζαμε, αδελφοί μου, τι είναι καλό και τι είναι κακό, τότε τα πράγματα θα ήσαν διαφορετικά. Δεν το ξεχωρίζουμε. Υπάρχει ένας δρόμος. Αναφέρεται στην Αγία Γραφή που φαίνεται από τους ανθρώπους ότι είναι σωστός, αλλά στο τέλος οδηγεί στον θάνατο. Και τούτο το αναφέρουν οι παροιμίες. Ωστόσο ο προφήτης Δανιήλ είπε ότι εις τα σεσχάτα ημέρας ο Θεός θα αποκαλύψει στους ανθρώπους την αλήθειά του γύρω από τα αποτρόπαια γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στην ανθρωπότητα. Ο Θεός αγαπά και εμάς και τα παιδιά μας και δεν θα μας αφήσει να χαθούμε στην άγνοια. Θα μας δώσει τη χάρη του ο Θεός και θα ανομήσουν οι άνομοι και δεν θα καταλάβουν τίποτε οι άνομοι, αλλά οι ευσεβείς θα εννοήσουν. Αυτό λέει ο προφήτης Δανιήλ. Η αγάπη της νέας εποχής συγκεντρώνεται στην απόρριψη του Ιησού Χριστού. Ένα άλλο σημείο. Διότι σήμερα, αδελφοί μου, καταδιώκουν τον Χριστό με όλη τους τη μανία οι άνθρωποι. Είναι το σύνθημα του Αντιχρίστου. Παράδειγμα, εάν ρίξουμε βλέμμα προσοχής στους αδερφούς μας, τους Σέρβους, οι οποίοι πολεμούν για να σώσουν την πίστη, την οικογένεια και την πατρίδα, θα δούμε ότι εκείνος ο αρχηγός των κάθεται μέσα στην Βουλή και δίπλα του κάθεται ο δεσπότης. Σηκώνονται δε όρθιοι, κάνουν προσευχήν στον Θεό, κάνουν το σημείο του σταυρού, τυπώνουν το σημείο του σταυρού στο στήθος των, στο μέτωπο του, όπως κάνουμε εμείς, και μετά κάθονται για να συζητήσουν. Ευρίσκονται όμως μέσα στη φλόγα του πολέμου και του θανάτου. Πέστε μου σας παρακαλώ, είδατε ποτέ μια τέτοια σκηνή σε αυτό το έθνος που ονομάζεται Ορθόδοξο Χριστιανικό Έθνος? Είδατε ποτέ σας μέσα στην Βουλή να καθίσει ο Αρχιεπίσκοπος κοντά στον αρχηγό του κράτους? Ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει.
Γιατί, διότι το σύνθημα είναι να καταδιώξουμε τον Χριστό. Και τούτο το παρακολουθούμε μέσα στα στάσεις των σχολείων, μέσα στα σωματεία, μέσα στον στρατών, όπου κι αν περπατήσεις, μέσα στα πλοία, όπου κι αν κινηθείς, μόλις δουν τον Χριστό, αμέσως ηρωνεύονται. Είναι το σύνθημα της νέας εποχής. Όμως, κι αν βλέπουμε την τεραστία εξάπλωση του αποκρυφισμού της νέας εποχής γύρω μας, αποκρυφισμός, επαναλαμβάνω και πάλι για να μείνει μέσα στη ψυχή μας. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για να μην το καταλάβει ο κόσμος. Αυτή η νέα εποχή έχει ως βάθρο, ως θεμέλιο των αποκρυφισμών. Δεν θέλει να γνωρίζει ο κόσμος τι κάνει, πώς ενεργεί αυτή η νέα εποχή και η οπαδή της. Εμείς δεν πρέπει να αποκλίνουμε από τον δρόμο του Θεού. Τα παιδιά μας χρειάζονται. Γι' αυτά άλλωστε δεν ζεις πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν εργάζεσαι ημέρας και νυχτός για αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά πρέπει να τα διδάξεις όμως τους κινδύνους οι οποίοι υπάρχουν. Πρέπει να διατηρήσουμε καθαρό το μυαλό των παιδιών μας και το πνεύμα των παιδιών μας. Μα χρειάζονται άνθρωποι που θα οδηγήσουν αυτήν την νεότητα στον δρόμο του Θεού. Να απομακρύνουν τα παιδιά μας από το ρεύμα της νέας εποχής. Πρέπει να συμπαρασταθούμε και να περιβάλλουμε τα παιδιά μας με αγάπη. Και αυτοί ακόμη που εγκλανήθησαν στη νέα εποχή πρέπει να τους πλησιάσουμε, διότι αυτοί ευκόλως μετανοούν όταν ακούσουν το σωστό, την αλήθεια, και έπειτα γίνονται σύμμαχοι μαζί μας. Πεπρωμένον είναι, το είπε ο Χριστός μας, ότι περισσότεροι θα αρνηθούν τον Χριστό και ακόμη μπορεί να μας καταδιώξουν και να μας φυλακίσουν και να μας οδηγήσουν και στον θάνατο. Ωστόσο όμως πρέπει να πούμε σε όλους τους ανθρώπους όπου και αν βρίσκονται ότι η σωτηρία που επιτυχάνεται είναι μέσα στο στενό το μονοπάτι το οποίο είπε ο Χριστός, ότι στενή και τεθλιμμένη η οδός που οδηγεί στην ζωή μου. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός μας και αυτή είναι η αλήθεια. Καθένας που θα με ομολογήσει εμπρός στους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρός τον πατέρα μου τον Ευουράνιο. Εκείνος όμως που θα με αρνηθεί εμπρός στους ανθρώπους, θα τον αρνηθώ και εγώ εμπρός τον πατέρα μου τον Ευουράνιο. Ώστες με ομολογήσει εν τη γενεά τάφτη τη Μιχαλίδη και Μαρτωλό, θα ομολογήσω και εγώ αυτόν ενώπιον του πατρός μου του Εμουραλής. Αδελφοί μου, ελάς τι σημαίνει. Ελάς σημαίνει η νεότης. Και αν διαπιστώσουμε την αλήθεια της νεότητος αυτή τη στιγμή, θα διαπιστώσουμε ότι ελάς δεν υπάρχει. Στο Βυζάντιο, όταν επρόκειτο να καταστραφεί εκείνο το έθνος, εκείνο το όνομα που επέτρεψε να παράγει από τον Θεό να καταστραφεί, υπήρχε ακριβώς το ίδιο σημείο το οποίο υπάρχει σήμερα. Τι έγινε? Είχαν κομματιάσει την νεότητα εκείνοι οι οποίοι λέγονται πολιτικοί. Και άλλοι μεν εκ της νεότητος είχαν το ένα κόμμα και άλλοι το άλλο. Θέλετε να το δείτε και τώρα. Μα αυτό γίνεται κατεκά στην ημέρα. Εκείνοι που είναι στη Μακεδονία φωνάζουν τούτους που
είναι εδώ προδότες και τούτοι που είναι εδώ φράζουν εκείνους προδότες. Δεν είναι ότι χωρίζονται για να ακολουθήσουν ένα ρεύμα αυτής της θεάς που λέγεται μπάλα, αλλά είναι ότι υπάρχει και η έκρανα μεταξύ τους. Και τι σημαίνει τούτο? Καταστροφή του έργου. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος βλέπει αυτόν τον φοβερό κίνδυνο? Να βλέπεις τα παιδιά μας να αλληλοσπαράζονται το ένα εναντίον του άλλου. Γιατί? Για μια μπάλα. Αυτά όμως τα παιδιά μήπως μόνο τους οδηγούνται προς την καταστροφή? Φταίνε οι μεγάλοι αδερφοί. Φταίνε όλοι μας. Και αν πάρουμε από τον πιο μικρό μέχρι τον μεγάλο, για να φτάσουμε έπειτα στο κύτταρο αυτό της κοινωνίας που ονομάζεται οικογένεια, θα δούμε ότι την ενοχή την έχουμε εμείς. Και είπε ο Θεός ότι αυτά τα παιδιά, λέγει, τα οποία εγώ αγάπησα και τα βάλα μέσα στην αγκάλι μου, εκείνος που θα με τα σκανδαλίσει, λέγει, γιατί πιστεύουν σε με, τον συμφέρει, λέγει, να κρεμαστεί στο λαιμό του μια μυρόπετρα και να καταποντιστεί στα βάθη της θαλάσσης, ώστε σκανδαλίσει εν ή τούτον τον αδελφό μου, τον ελαχίστον. Μου έλεγε διούτο σκάνδαλο έφερε. Δείχνει ο Κύριος αυτός στην τηλεόραση όλη την ακαταξία του στάμπου του Αγίου. Παίρνει ένα τηλέφωνο από την μητέρα και διαμαρτυρείται η μητέρα ή ο πατέρας. Και ακούμε από αυτόν τον ανούμητον άνθρωπο να λέει: και δεν κυβερνάς εσύ το παιδί σου, λέει, που το γέννησε να το πάρει να κοιμηθεί παρά μόνο το αφήνεις και βλέπεις? Αυτός ο ανόητος όμως δεν άκουσε την φωνή εκείνου του μεγάλου, ο οποίος λέει: αδίμονον σε εκείνον, λέει, που θα γίνει αιτία να μου σκανδαλίσει ένα μικρό παιδί. Δεν το άκουσε. Νομίζουν οι κύριοι αυτοί ότι συνεχώς θα διαφθείρουν την νεότητα, είτε με τις τηλεοράσεις, είτε με τις εφημερίδες, είτε με τα περιοδικά, είτε με τους κινηματογράφους, είτε με τα νυχτερινά κέντρα, και δεν θα δώσουν λογαριασμό. Θα έρθει στιγμή που αντίνονο, λέει, του συμφέρει αυτό που γίνεται αιτία να μας καταλύσει τα παιδιά μου, λέει, να δεθεί μιλόπετρα στο λαιμό και να καταποντιστεί στην θάλασσα. Ναι, αδελφοί μου, υπάρχουν άφθονα στοιχεία που αποδεικνύουν το εκπληκτικό αυτό σχέδιο του εχθρού, το οποίο οδηγείται εναντίον της ανθρωπότητας, που οδηγείται σε μια πλήρη κυριαρχία μέχρι το 2000, μέχρι το χρόνο εκείνου έχουν βάλει στόχο να υποτάξουν όλη την κοινωνία και να την κυβερνήσουν με αρχηγό τον Αντίχριστο. Δεν εμφανίζεται, είναι μέσα στον κόσμο. Κάθε ένας που κάνει την ομαρτία είναι Αντίχριστος. Πριν όμως θα εμφανιστεί στο τέλος, όταν όλα θα είναι έτοιμα, θα εμφανιστεί αυτός ο αρχηγός του σκότους, ο Αντίχριστος. Αδερφοί μου, νομίζουμε ότι ό,τι γίνεται στον κόσμο τούτον είναι τυχαίο? Όχι. Όλα είναι βάση σχεδίου και το σχέδιο το οποίο γίνεται είναι με ακρίβεια. Ένα άλλο παράδειγμα. Προσέξατε ότι γράφουν οι εφημερίδες και αναγγέλουν αυτά τα μέσα τα οποία διαφωτίζουν τον κόσμο, ότι μεγάλες τράπεζες συγχωνεύουν μικρές τράπεζες μέσα τους. Έχετε αντιληφθεί ότι μεγάλοι οργανισμοί, δηλαδή, συγχωνεύουν, καταπίνουν μέσα τους μικρούς οργανισμούς? Έχετε ακούσει ότι μεγάλα καταστήματα κατά
δίνουν αυτά τα μικρά καταστήματα. Τι είναι αυτό, δεν γνωρίζει ο κόσμος. Είναι σχέδιο του Αντιχρίστου και της νέας εποχής. Πρέπει ο κόσμος να γίνει ένα. Διότι αν δεν γίνει ένα, ο κόσμος δεν θα μπορέσει ο Αντιχρίστος να κυβερνήσει. Όλον αυτόν τον κόσμο θέλει να τον ενώσει, να τον κάνει ένα. Γι' αυτό και το σύνθημα της νέας εποχής είναι ότι όλοι είμαι αδερφοί. Μαύροι, άσπροι, κίτρινοι. Βουδιστές, βραχμανιστές, Ινδουιστές, Ινδουιστές. Άπιστοι, πιστοί, πυρολάτες, μάγοι. Κακούργοι. Όλοι πρέπει να είναι ένα. Μα πώς, εάν δεν γίνουμε ένα, δεν θα μπορέσει ο Αντίχριστος να κυβερνήσει. Δι' αυτόν τον λόγο πρέπει όλα να τα έχουμε μπροστά μας και να τα βλέπουμε. Αυτός είναι ο τρομακτικός λόγος της επιθέσεως του μέχρι της εξαντλήσεως του πνευματικού πολέμου που διεξάγουν ενάντια στα παιδιά μας οι δαιμονικές λεγεώνες του σατανά, η ηγεσία της νέας εποχής και τα εκατομμύρια των οπαδών τους που τους ακολουθούν σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος ο οποίος ακριβώς ασχολούμεθα και εμείς αυτή τη στιγμή για να διαφωτίσουμε τα παιδιά του Χριστού μας. Η ηγεσία της νέας εποχής έχει καταστρώσει ένα εξαιρετικά λεπτομερές μυστικό σχέδιο για να ελαττήσει τα παιδιά μας και να τα οδηγήσει από τις μητέρες τους στην αγκάλι του σατανά. Και έχουν λεπτομερή σχέδια. Τα σχέδια αυτά είναι κατακτώνια που τα έσπηραν πριν περίπου 40 ολόκληρα χρόνια και αποδίδουν σήμερα τους καρπούς των στην κοινωνία. Ο αποκρυφισμός. Τι είναι αποκρυφισμός? Κάτι το οποίο δεν θέλει να φανερωθεί. Δεν θέλει να έρθει στο φως. Αυτό σημαίνει αποκρυφισμός. Αυτός ο αποκρυφισμός της νέας εποχής εξαπλώνεται με φοβερή ταχύτητα. Πρώτα-πρώτα, όπως σας είπα, σε εκείνο το έθνος που λέγεται Αμερική. Εκείνο πηγαίνει να εκμεταλλευτεί όλο εκείνο το κράτος, όλο εκείνο το έθνος, όλα εκείνα τα εκατομμύρια του κόσμου πηγαίνουν να εκμεταλλευτούν στον σατανά. Και εκείνα τα διεφθαρμένα σχέδιά τους εξαπλώνονται δυστυχώς και στούτο το έθνος που λέγεται Ελλάς. Σκοτεινή νεοεποχική συνωμοσία εναντίον του έθνους, όχι μόνο του έθνους, αλλά εις όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστό και είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Γι' αυτό προσπαθούν πώς να εξαφανίσουν αυτό το κράτος. Όλοι το καταπολεμούν, όχι για τίποτε άλλο, γιατί είμαστε χριστιανοί και ακολουθούμε τον Χριστό μας. Το πρόγραμμα του σατανά για να κακοποιήσει τα παιδιά μας δεν έχει όρια. Υπάρχουν παντού γύρω μας τα στοιχεία που δείχνουν ότι ο σατανάς με τη μεταμφίεση της νέας εποχής και του αποκρυφισμού έχει θέσει ως πρώτην προτεραιότητα την υποδούλωση της ψυχής των παιδιών μας. Εικόνες, ιδέες, σύμβολα της νέας εποχής, μαγεία, αποκρυφισμός, διεισδύουν στα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα τα οποία δείχνουν τηλεοράσεις, στα κινούμενα σχέδια, στις κινηματογραφικές ταινίες, παντού ευρίσκομαι τον διάβολο να ορίεται για να καταφάγει τα παιδιά μας. Εντοπίζονται τα σχέδια του σατανά και της νέας εποχής σε βιβλία, εκείνα τα οποία λέγουν κόμικς. Δεν τα λένε στα ελληνικά, τα λένε στα αγγλικά. Και ακούς το παιδάκι το μικρό να θέλει κόμικ, θέλω το κόμικ, το μικρό, το μωρό, το βρέφο. Δεν ξέρει τι λέει το χρυσό μου. Αυτό θέλει να δει.
μέσα σε παιχνίδια, μέσα σε κανονικά βιβλία, σε όλα τα είδη της μουσικής, ιδιαίτερως σε εκείνη την προμερά και ακάθαρτη τη σατανική μουσική που λέγεται ροκ. Μέσα στην αποκαλυμμένη σύγχρονη μελαγχολική μουσική της νέας εποχής. Μέσα σε όλα αυτά κρύβεται η παγίδα του Αντιχρίστου, για να πάρει τα παιδιά μας και να τα εξαφανίσει. Οι δημόσιες σχολικές αίθουσες δεν παράγουν προστασία πλέον στην επιρροή των δολοφόνων αυτών του πνεύματος των παιδιών μας. Στην πραγματικότητα τα σχολεία έχουν εξελιχθεί σε παιδεία συγκρούσεων και συγχύσεων και ένας εκπληκτικά ψανόμενος αριθμός έχουν μετατραπεί σε δυνάμεις της νέας εποχής. Σε δαιμονικούς χώρους λατρεία, μέσα στα σχολεία, αδερφοί μου, τα πίσω παιδιά κρατούν στα χέρια τους τα βιβλία της μαγείας, τα βιβλία της Σολομονικής και κάθονται πίσω όχι για να παρακολουθήσουν το μάθημα, αλλά για να κάνουν μαγεία στα μπροστινά παιδιά. Και εκείνα τα παιδιά αποχαυνώνονται, τα βλέπετε, και οδηγούνται αμέσως μέσα στα ναρκωτικά ή μέσα στην ηλικιότητα και το ομιλείς και δεν σε καταλαβαίνει. Είναι τα σχέδια της νέας εποχής του Αντιχρίστου. Δηλητηριάζουν και υποδουλώνουν το μυαλό των και τον χαρακτήρα των παιδιών μας με αποκρυφιστικές ιδέες, θεωρίες και λατρείες της νέας εποχής. Τα πολύτιμα παιδιά μας δεν είναι πλέον ασφαλισμένα και πρέπει να το γνωρίζουμε και να ανησυχήσει τούτο βέβαιο. Κάθε μέρα γίνονται γνωστές καινούργιες τρομακτικές ιστορίες σχετικά με γιατρούς, νοσοκόμους, ψυχιάτρους, επαγγελματίες της ολιστικής ιατρικής της νέας εποχής που κακοποιούν τα παιδιά. Στα χέρια αυτών των ανθρώπων που έχουν εκπαιδευτεί σε μεθόδους όπως καθοδηγούμενος υπνοτισμός, οραματισμός, διαλογισμός, θεραπεία με κρυστάλλους, ρεφλεξολογία, θεραπεία αντιθέτων σημείων, βιοενεργική ανάδραση, επικοινωνία με πνεύματα, αναγέννηση και ανάλυση προηγουμένων ζώων. Και βλέπετε ότι προσπαθούν σήμερα να δώσουν στα παιδιά μας ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από τον πίθηκο. Τα παιδιά χρησιμοποιούνται ως πειραματόζωα για ένα πνευματικό βασανισμό και μια τελετουργική κακομεταχείριση. Τα παιδιά μας πληρώνουν ένα τρομακτικό τίμημα για την αιχμαλωσία της κοινωνίας μας μέσα στην νέα εποχή. Πολλοί έλεγχοι κατατυρανούμενοι στα σημεία μας από δαιμονικές λατρείες που έχουν ως αποτέλεσμα τη συμμετοχή τους στην λατρεία και την τελετουργία του σατανά. Και θα περιμένετε αυτές τις μέρες θα γίνουν οι δίκες εκείνων των παιδιών που κατέσπαξαν δύο γυναίκες για να κάνουν θυσία στον διάβολο. Και εκείνα τα παιδιά σήμερα με τα ηνωμένα φωνάζουν και λέγουν «Σώστε τα παιδιά σας μόνο κοντά στον Χριστό». Αυτά λέγουν αυτά τα παιδιά. Πλην όμως αυτά έγιναν παρανάγμα της νέας εποχής και του σατανισμού. Μια λόγω τη σκοτεινή επιρροή, μια ονομασία που λέγεται heavy metal, είναι μια μουσική rock, βαρύ metal το λέει. Αυτά σκοτώνουν τα παιδιά μας σήμερα. Στο μεταξύ, το ποσοστό των αυτοκτονιών μεταξύ των εφήβων έχει εκτιναχθεί σε φοβερά ύψη. Δεν ακούμε τίποτε άλλο και μόνο αυτοκτονίες νέων παιδιών. Προβλέποντας το μέλλον να τρέμουμε στην ιδέα ποια θα
είναι η μοίρα αυτών των ανυπερασπίστων παιδιών. Τα αγόρια και τα κορίτσια σε ηλικία νηπιαγωγείου ή δημοτικού σχολείου, αυτά τα τρυφερά, τα έσπλαχτα μυαλά υφίστανται συνεχή βομβαρδισμών από τον αποκρυφισμό της νέας εποχής και είναι πιασμένα στα δίχτυα του σατανά. Δεν είναι κρίμα αύριο να βλέπεις το παιδί σου, αδερφέ μου, να πέφτει θύμα μέσα σε αυτά τα νύχια του διαβόλου. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος θα τα κρατήσει, θα τα διαφωτίσει, θα τον δώσει να καταλάβουν ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι εις βάρος αυτών των παιδιών. Αλλά δεν έχουμε περισσότερη ώρα. Η αγωνία την είδα να είναι εκδηλωμένη στο πρόσωπό σας για αυτά τα οποία ακούσαμε, αλλά δεν ακούσαμε να πούμε τίποτα. Και μετά τα οποία θα ακούσουμε την ερχομένη εβδομάδα, την Τετάρτη, η ώρα 6.30 πάλι στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, θα είναι εκείνα τα οποία δεν θα μας αφήσουν ούτε να κοιμηθούμε. Τόσο φοβερά πράγματα είναι μπροστά μας που ο κόσμος έχει άγνοια φοβερή και έχουμε καθήκον εμείς ως πνευματική ηγέτες να διαφωτίσουμε τα παιδιά του Χριστού μας. Και από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός να ακολουθήσει όποιο δρόμο θέσει. Φτάνει όμως εμείς να πούμε την αλήθεια. Παιδί μου, πρόσεχε, κίνδυνος θάνατος. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει τον θάνατο, δικαίωμα. Ως εδώ, με ερχομένη Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον Άγιο Γιώργο. Βοήθεια.